Λέω να πάμε μια βόλτα μέχρι τις Βρυξέλλες. Λέω να πάμε μια βόλτα μέχρι τις Βρυξέλλες, γιατί θα δούμε σε ένα μικρό βίντεο ένα απόσπασμα από ένα αρκετά πρωτότυπο καλλιτεχνικό γεγονός που υπογράφει η ζωγράφος συγγραφέας Ταμάρ Λέβι. Ζωγραφική σε μια γραμμή που αποτυπώνει την πρώτη σκηνή και αυτό γίνεται συνδυαστικά με τη μουσική. Δείτε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ζωγραφική σε μία γραμμή, σαν χορευτική κίνηση του χεριού. Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει η καλλιτέχνης Ταμάρ Λέβι για να παρουσιάσει το νέο της δίηγημα με τίτλο DELPHI μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό στις Βρυξέλλες, στον εκθεσιακό χώρο CliqueArt, ένα φιλόδοξο καλλιτεχνικό σχέδιο Ελλήνων που ζουν στο Βέλγιο. We were invited to open the art season at this beautiful gallery here in Brussels, Belgium. I took the opportunity to introduce a comic book that I've illustrated all in one line. There was a live performance of that artwork with a violin to accompany the art, and the audience were able to interact and enjoy the show. Η ζωγράφος και συγγραφέας από την Αλλάσκα που ερωτεύτηκε την Ελλάδα και εμπνέεται από αυτήν, σχεδίαζε πάνω σε ένα πανό την πρώτη σκηνή του βιβλίου της χωρίς να σηκώσει το πενάκι της για σχεδόν 15 λεπτά. Στο βιολί της συνόδευε, παίζοντας αυτοσχεδιαστικά, ο μουσικός Eugene Feygelson. To do a single line art performance is almost like a dance. It's very fluid, but you have to have a vision, a two-dimensional vision that you're bringing forward into the third dimension, because you're using your body to reconnect to the image, and you're drawing on the memory of the audience to identify the objects in that single line form. Η νέα αυτή μέθοδος απεικόνησης μιας ιστορίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην καρδιά της Ευρώπης και το κοινό την υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα αλλά και συγκίνηση. Λοιπόν, είδαμε από τις Βρυξέλλες, πήραμε μια γεύση τέχνης και πολιτισμού.